Έτσι έτυχε, έτσι γίνεται. Βλάντο, 48-34, μου ψιθύρισε στο τέλος τη μηχρόνου ότι ίσως το τρίποντο του Γαλακτερού δώσει ψυχολογικό έναυσμα στον ΠΑΟΚ. Yeah, σίγουρα είναι μεγάλη διαφορά 17 και 14. Ψυχολογικά ΠΑΟΚ με αυτό το τρίποντο μπορεί να μπει πάλι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό βλέπουμε. Γαλακτερός έβαλε και τέτοιο τρίποντο κόντρα Παναθηναϊκό και έγινε πάρα πολύ καλό. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι μεγάλη διαφορά για ένα ημίχρονο. Το πρώτο φάουλ του δεύτερου ημίχρονου. Στο πρώτο ημίχρονο καταλογίστηκαν 26 φάουλ, 15 εις βάρος του ΠΑΟΚ που έχει με 4 τον Μπουντούρη, 11 εις βάρος του Πανιωνίου που έχει με 3 τους, τα δύο αδέρφια, το Φάνη και το Χρήστο. 48-34 λοιπόν ο Γιαννάκης απέναντι στον Κόρφα, ενώ στο μαρκάρισμα του Τέρνερ, του ακαταμάχητου στο πρώτο ημίχρονο Τέρνερ, επιστρέφει ο Γαλακτέρος. Τέρνερ εναντίον όλων τώρα. Και rebound από τον Γαλακτερό, κλέβει ο Γιαννάκης με πονηριά. Καινούργια επίθεση για τον Πανιόνιο. Γιαννάκης για τρεις. Τέρνερ στο rebound. Δύο επιθετικά rebound. Και βήματα από τον Μπέρι. Το σφύριγμα του Κολούτσι. Εγώ πιστεύω ότι εδώ έγινε φάουλ κοντρα Τέρνερ. Αλλά τώρα φάουλ για τον Μπέρι, αλλά... Ότι είναι βήματα είναι 100%, αλλά ενδεχομένως έγινε φάουλ προηγουμένως από τον Τέρνερ. Ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς πόντο. Εκατέρωθεν. Στόουκς. Πίβοτ. Rebound του Χρήστη του Χριστοδούλου. Τρίτο επιθετικό rebound. Και 8ο στο μάτς. Επίθεση. Επίθεση διαρκείας για τον Πανιόνιο. Μια επίθεση που κρατάει παραπάνω από ένα λεπτό. Να δούμε πώς θα λυθεί αυτή η πολιορκία στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Τέρνερ για 3. Και rebound με τα κόπων και βασάνων τελικά. Το αμυντικό rebound του ΠΑΟΚ από το Γαλακτερό. 18,5 λεπτά αγώνα ακόμα. 48-34 στον πρώτο στα χρονικά του ελληνικού μπάσκετ. Εμφύλιο ημιτελικό του Κόρατς. Ένα σκηνικό γνώριμο στην Ευρώπη, έχει συμβεί 23 φορές. Και τις περισσότερες 15 στο κύπελο Κόρατς. Να σε επαναλάβουμε αργότερα, ελπίζω ότι θα έχουμε και τελικό αποτέλεσμα στη διάρκεια της μετάδοσης από την Τεργέστη, όπου παίζουν οι Στεφανέλ και η Ρεκουάρο Μιλάνο. Γαλακτερός. Κόρφας ακόμα 20 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Γιαννάκης πάντα στο μαρκάρισμα του Πρέλεβιτς. Είναι βέβαια τραυματίας ο Πρέλεβιτς, αλλά έχει και Γιαννάκης τις δικές του μετοχές στην εξουδετερώση και στο γεγονός ότι είναι ακίνδυνος ο Πρέλεβιτς μέχρι στιγμής. Τέταρτο φάουλ από τον Χρήστο Χριστοδούλου. Ο Μίσας κοιτάζει προς τον πάγκο, αλλά από ότι διαπιστώνει ο Δόξης Βαλίδης κάτω, ο Χρήστος θα παραμείνει στο μάτς. Βολές του Σάβιτς, επαναλαμβάνω, Σάβιτς που μέχρι τώρα στο κύπελο Κόρατς είχε 20 στις 44 βολές. Σήμερα έχει 0 στις 2. Τώρα ευστοχή για πρώτη φορά, φτάνει στους 9 πόντους. Έχει 2 rebound. Και βέβαια ο Μαρκόπουλος είναι ανίσχυος και με το δίκαιο του άνθρωπος. Rebound του Στόουξ. Το 8ο. Και έχει πρώτο στα rebound τον Μπέρι με 6. Τέρνερ. Το jump shoot μπροστά στο Σάβιτς. Μετά το shoot δείχνει ο Κολούτσι. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Σάβιτς. Και έτσι ο Τέρνερ δεν έχει δικαίωμα για βολές. Αυτό είναι δεύτερη, η τρίτη φορά που βλέπω ότι ο Σάβιτς πάει έξω για βοήθεια μετά το screen για το Τέρνερ. Και πολύ καλά κάνει. Δεκαεφτάμιση λεπτά ακόμα για το τέλος του μητελικού. Το λάθος από τον Χριστοδούλου, αλλά ο Γιαννάκης βρίσκεται και εκεί. Θα χρεωθεί όμως με επιθετικό φάουλ. Το πρώτο του. Γιαννάκης ο μοναδικός Έλληνας παίκτης που έχει ξαναζήσει την ατμόσφαιρα, όχι ενός εμφυλίου βεβαίως, αλλά την ατμόσφαιρα μιας τετράδας ενός ημιτελικού κυπέλλου Κόρατς. 1985 με τον Άρη, το μεγάλο Άρη εκείνης εποχής, μάλλον τον Άρη που τότε άρχισε να γίνεται μεγάλος.
όταν ο Άρης είχε αποκλειστεί από τη Βαρέζε, παίζοντας τον πρώτο αγώνα χωρίς τον Νίκο τον Μπέλη. Φάουλ από τον Τέρνερ. Δεύτερο φάουλ του Αμερικανού. Ας είναι, βλέπουμε ότι ο Πανιώνιος ακόμα δεν έβαλε καλά τη στο δεύτερο ημίχρονο για τρία λεπτά, σχεδόν τρία λεπτά. Ούτε και πάω όμως. Πιστεύω ότι είναι αυτό το τρίπον του Γαλακτερού. Επειδή μετά 20 πόντους διαφορά ήρθε 14 και ψυχολογικά παίκτες του Πανιώνιου πιστεύουν ότι 14 δεν αρκεί για Θεσσαλονίκη. Ήταν λίγο νευρική τώρα στην αρχή. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Ο Φάνης λύνει το επιθετικό πρόβλημα που είχε ο Πανιώνιος στα τρία πρώτα λεπτά. 49, όχι 49 δεν μπορεί, 52-36. Ήταν 48, τώρα είναι 52 πρέπει να. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει και προφανώς θα λυθεί. 51-37, σωστά ήταν 48-35, 48-37, 51-37. 38 με τη βολή του Σάβιτς. Η διαφορά λοιπόν στους 13 πόντους, 17 λεπτά πριν από το τέλος. Δεν ξέρω αν ο Παναγιώτης Καπάζου που βρίσκεται εκεί κάτω έχει να μας πει κάτι παραπάνω, αν και δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιο μυστήριο. Όχι Βασίλη, ακριβώς αυτό, ότι το καλάθι που είχε πετύχει ο Μπέρι χρεώθηκε στον Πανιώνιο, ήρθε και η βολή μετά, το τρίποντο του Πάνε Χρυστοδούλου έγινε κυριολεκτικά ενεργή οφθαλμού, έτσι το σκορ αυτό είναι το σωστό, ήταν 48-35, με το καλάθι και φάουλ του Μπέρι έγινε 48-38 και με το τρίποντο του Πάνε Χρυστοδούλου 51-38, όπως ακριβώς αναγράφουν και τα δύο ηλεκτρονικά ταμπλό του κλειστού της Νέας Μύρνης. Το μάτς ξαναρχίζει κανονικά. Παραλαμβάνω, μένουν 17 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιτελικού του κυπέλου Κόρατς. Πανιώνιος προηγείται του ΠΑΟΚ με 51-38. Μια διαφορά όμως που σίγουρα δεν του παρέχει καμιά εγγύηση. Σάβιτς για τρεις, μάλιστα. 51-41. Ύστερα από πολύ πολύ ώρα, ο ΠΑΟΚ φτάνει στα οριακά επίπεδα της μονοψήφιας με την υψήφια διαφορά. Ακούτε τις φωνές του Μαρκόπουλου. Τριάμιση λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Η διαφορά επαναλαμβάνω στους 10 πόντους. 51-41. Θέλω ότι πάνω τώρα πρέπει να παίζει πιο πολύ στην επίθεση, να παίρνει μπάλα επειδή Μπέρι τον μαρκάρει και δεν μπορεί να τον μαρκάρει έξω. Η καλή πάσα του Χριστοδούλου προς τον Τέρνερ που θα καρφώσει στη δεύτερη προσπάθεια. 53-41. Δεν ξέρω αν ακούστηκε ο Δόξης Βαλιούλης. Δόξη, μπορείς να επαναλάβεις αυτό που άρχισες να λες. Ναι, αυτό που ήθελα να πω, αυτό που είπε και ο Βλάτος Ζιώρεβιτς, έχει ζητηθεί από το πρώτο ημίχρονο από το Φάνη να παίρνει περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες, τώρα ακόμη πιο πολύ, όπως είπε και ο κύριος Ζιώρεβιτς, και να περνάει και περισσότερο μέσα στο καλάθι, όπου εύκολα μπορεί να πετύχει το καλάθι. Τέρνερ. Και χρεώνεται με φάουλ ο Σάβιτς, το οποίο είναι το τέταρτο και το οποίο φέρνει τον ΠΑΟΚ μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τέταρτο φάουλ του Σέρβου που δεν ξέρω αν είναι μεγάλη κουβέντα. Προσωπική μου εντύπωση είναι ότι είναι ο καλύτερος παίκτης ΠΑΟΚ Βλέντο. Ναι, μέχρι στιγμή σίγουρα. ΠΑΟΚ έτσι και αλλιώς έχει πρόβλημα στα rebound και τώρα χωρίς Σάβιτς δεν ξέρω πώς θα πάει. Γιατί Μπέρι τώρα πάει έξω με το Φάνη έξω από τη ρακέτα και Πρέλεβιτς, Κόρφας δεν μπορούν να με το Τέρνερ να πηδάνε. Γιατί είναι και Κρίς Χριστοδούλ. Σάβιτς είναι ο τρίτος μάλλον παίκτης μετά το Μπουντούρι και το Χρήστο το Χριστοδούλου που χρεώνεται με τέταρτο φάουλ. Ήδη άρχισε να προθερμαίνεται ο Χρήστος Τσέκος με ελάχιστη έως μηδαμινή συμμετοχή ως τώρα στα ευρωπαϊκά μάτσα αλλά και στα ελληνικά. Διαφορά στους 14 πόντους. 15-41 πριν από το τέλος. 55-41 μπροστά ο Πανιώνιος. Κόρφας με αντίπαλο τον Τέρνερ. Σάβιτς προσποιείται. Κόρφας και τρία δευτερόλεπτα στον Walter Berry. Τώρα Πανιώνιος έπαιζε καλή άμυνα, 2-3 βοήθειες, switch κάνανε στην άμυνα και έγινε 3 δευτερόλεπτα. Δεν μπορούσε να γίνει shoot. Καλή άμυνα του Πανιώνιου σίγουρα. Βλέπετε τώρα Φάνης ζητάει μπάλα έξω με τον Berry για να ανοίγει η ρακέτα
Και τώρα πιο ψηλή η Ανάκης μπαίνει μέσα με το Κόρκα, αλλά έκανε λάθος. Πρέλεβιτς πάει για το lay-up. Διακριτικά ο Χριστοδούλου απέφυγε το μαρκάρισμα με το ρίσκο του τέταρτου φάουλ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει 55-43. Ένας από τους λίγους εκνηδιασμούς γενικά του μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο επιτυχημένες προσπάθειες στις 4, ο Πανιόνιος 3 στις 5. Είναι και λίγο η ψυχολογία του, φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννης, για μάτς. Οι ομάδες δεν ανοίγονται, αν και ο Πανιόνιος έχει αυτή την έφεση του εκνηδιασμού, όπως του ΠΑΟΚ στην έδρα του όμως. Ώρες-ώρες τέτοια μάτς μοιάζουν και λίγο με ανταρτοπόλεμο. Υπάρχει μεγάλη σκοπιμότητας και από τους δύο. Μπέρι. Πολύ καλή προσπάθεια, αυτή η χορευτική φιγούρα του Walter Berry, αυτό το λεγόμενο κάτι σαν σουτ, που σπανίως τον προδίδει, 55-45. Μπέρι είναι κρίμα που δεν έχει προσόντα ενώ άλμα όπως έχει παράδειγμα Τέρνερ, γιατί μπορούσε να παίζει φοβερό μπάσκετ, έτσι είναι φοβερός παίκτης, αλλά επειδή σουτάρει με αριστερό χέρι και έχει πολύ μακρινά χέρια, αλλά δεν έχει πολύ άλμα. Στοδούλου, του οποίου το σούτ αλλοιώθηκε από τον Μπέρι. Στοδούλου ζητάει φάουλ, ότι του τράβηξαν τη φανέλα μάλλον. Και 13-53 πριν από το τέλος, σκορ 55-45. Τέρνερ. Ήταν δύσκολα εκεί. Διαφορά πάντα στους 10 πόντους. Πρέλεβιτς που έχει σιωπήσει. Το φάουλ του Γιαννάκη χαμηλά, το οποίο σημαίνει ότι ο Πρέλεβιτς δεν έχει βολές, αφού ο Γιαννάκης πονηρά πρόλαβε να κάνει το σουτ χαμηλά. Και είναι γνωστό πόσο γρήγορο στην εκτέλεση ήταν ο Πρέλεβιτς και πόσο απρόβλεπτος στις ενέργειές του. Σήμερα βέβαια δεν ισχύουν αυτά, ο Πρέλεβιτς έχει καθυλωθεί στους 4 πόντους. Μπέρι περπάτησε στον αέρα, 55-47. Το 55-41 έγινε 55-47, σερί 6-0 για τον ΠΑΟΚ που πάει για κάτι παραπάνω και πάει να μπει στη μάχη του ματς. Φάουλ από Stokes. Λάθος επιλογή πιστεύω του Γιαννάκη, αυτό που ζητάει Μίσας έπρεπε να κάνουν. Σάβιτς έχει 4 φάουλ, Stokes πρέπει να πάει κάτω καλάτι, κοντά καλάτι και να παίρνει μπάλα. Δεν είναι μεγάλη φιλοσοφία αυτό. Time out του Μίσα που ετοιμάζει και τον Αγγέλου. Σκορ 55-47, η μικρότερη διαφορά που σημειώθηκε από την ώρα που ο Πανιόνιος άρχισε να την ανοίγει. Μένουν ακόμα 13 λεπτά, να ακούσουμε γρήγορα τον Παναγιώτη Καπάζουλ και τον Δόξη Βαλιούλη τι πήρε τα αυτή τους από το time out. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ Βασίλειο, ο Μαρκόπουλος δεν είχε και πολλά πράγματα να πει. Δήλωσε ευχαριστημένος από την άμυνα της ομάδας του και ζήτησε στην επίθεση μεγαλύτερη εκτέλεση, αν μπορούμε να πούμε, από την περιφέρεια, ούτως ώστε να ανοίξουν και διάδρομοι μεγαλύτεροι μέσα στη ρακέτα για τον Μπέρι, που δείχνει σε καλή κατάσταση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μίσας Βασίλης ζήτησε βέβαια αυτό που είπαμε και πριν και από εδώ και ο Βλάτο Τζούροβιτς, τον Στόουξ να παίξει μέσα στο καλάθι με τον Σάβιτς που έχει αντίπαλο φορτωμένο με 4 φαουλ. Από τον playmaker της ομάδας τον φέρνει το Φάνης σε τέτοια θέση να κρατά την μπάλα, να περάσει ο Φάνης πιο κοντά, να εκδηλώσει επιθέσεις μέσα στο καλάθι και να υπάρχουν οι βοήθειες πάνω στον Μπέρι όταν ο Πανιόνιος αμήνεται. Στο μεταξύ έχει κερδίσει το φάουλ ο Φάνης στο Χριστοδούλου, αλλά υπάρχει ο τραυματισμός του Πρέλεβιτς. Σε ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Αλλά υπάρχει. Και χειρότερο είναι για το Φάνη. Υπάρχει τραυματισμός και του Φάνη. Φάνης έχει πρόβλημα με και δύο γόνατα, ενώ δεν θυμάμαι ότι Πρέλεβιτς έχει. Συγκρούστηκαν και δύο. Παναλαμβάνω να ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, είναι κρίμα και για τους δύο παίκτες και για τις ομάδες τους βέβαια. Ο Αγγέλου που είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Πανιωνίου. Φάνης αλλίωσε το σούτο Μπέρι και πάει ο ΠΑΟΚ για τον ευνηδιασμό, αλλά ο Πανιώνιος επιστρέφει. Πρέλεβιτς για τρεις χωρίς πίεση και 55-51, η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, αυτό που λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καρδιά, έχει την εμπειρία και έχει την κλάση των παικτών για να μπορεί να κάνει comeback. Πώς μεταφράζεται αυτό το comeback σε ένα σερί 10-0 από 55-41, 55-51, όπως το κατέγραψε και ο Νίκος Οικονομόπουλος που βρίσκεται εδώ δίπλα μας.
Δεν μπορώ να καταλάβω, Βασίλη, γιατί Στόκς δεν παίρνει ούτε μία μπάλα. Είναι πολύ τολμηρός ο Μαρκόπουλος που παίζει με Σάβιτς με 4 φάουλ, αλλά Στόκς, κοίταξε που παίζει τώρα, πολύ έξω, πρέπει να πάει κάτω και να παίρνει μπάλα να πάει κόντρα Σάβιτς. Όπως είναι τώρα. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ εκεί που φαινόταν, όχι να πνέει τα ζήτη, είναι πάρα πολύ νωρίς για να